συνάντησης. Μέσα στην περιοχή τώρα η γηπεδούχη, γίνεται μια σέντρα και μπλοκάρει εκεί ο τερματοφύλακας ο Σταγκόνης. Θα τα πούμε και λίγο αργότερα, αφού δούμε πρώτα αυτή τη φάση. Μπεγκλής μέσα στην περιοχή, τώρα ο Σιδηρόπουλος κάνει ένα σουτ και μπορούμε να πούμε ότι είναι η πρώτη καλή ευκαιρία. Προσπαθούν να ξανακάνουν αυτό που κάνουν τα πρώτα λεπτά, δηλαδή να κρατήσουν την κατοχή και το καταφέρουν μέσα στην περιοχή. Γίνεται το σουτ, η κόντρα τελευταία στιγμή. Και για μας όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι τόσο καλές όσο σήμερα. Βαθιά παλιά τώρα, να δούμε αυτήν την αντεπίθεση της Σάρτης. Πολύ ωραίο κοντρόλ, πάρα πολύ ωραία τρίπλα. Το σουτ και out. Είχαμε δείξει και τα μπαράζ αυτά, άμα θυμηθείτε. Θα δούμε λίγο αυτή τη φάση, ένα σουτ, πολύ ωραίο σουτ. Πολύ ωραίο σουτ, δυνατό. Τώρα είμαστε στην περιοχή, γίνεται το σουτ, η κόντρα, μια πολύ καλή ευκαιρία. Το σουτ ήταν από τον Μελίση και εκτός εστίας, αρκετά εκτός εστίας του. Και μας έκανε και εντύπωση κιόλας. Τώρα γίνεται βαθιά παλιά, βγαίνει εκεί πέρα, πέφτει κάτω, πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν δίνει ο διαιτητής αυτή τη φάση. Υπάρχουν τώρα κάποιες διαμαρτυρίες, θα το ξαναδούμε και σε επανάληψη. Έγινε η βαθιά μπαλιά. Εκτέλεση και 1-0. 1-0 λοιπόν για το Μπόμπου Δανιών. Λουκάκης λοιπόν. Σέντρα. Καλή. Ο τροφλέγας το κάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία της Άρης, η μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο της ενδιαφέρουσας αυτής της συνάντησης. Δύο ομάδες οι οποίες πριν την έναρξη του αγώνα, η Σάρτη είχε 3 στα 3 9 βαθμούς, οι γηπεδούχοι είχαν 2 στα 3 6 βαθμούς. Λουκάκης τώρα στη σέντρα, καλοτραβηγμένο όπως σχεδόν πάντα, πολύ ωραία την μπάλα και εκεί πέναλτι. Έγινε και ένα μπέρδεμα, πέσαν 2-3 παίκτες πάνω στην μπάλα και ο διαιτητής σφυρίζει αυτό το πέναλτι. Αν η κίτρινη κάρτα ήταν για διαμαρτυρία για το πέναλτι, τέλος πάντων με λύσει στο σουτ και αποκρούει. Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση πέναλτι, αλλά ακόμα καλύτερη η απόκριση του τερματοφύλακα, ο οποίος κρατάει το 0 μάλλον στην εστία του, κρατάει το 1-0. Βλέπουμε την πολύ ωραία εκτέλεση στη γωνία του Μελίση. Ο Μελίση έκανε αυτό που έπρεπε, αλλά αυτό που έπρεπε έκανε και ο τερματοφύλακα. Το πιάσε ρε. Το πιάσε δεν λέω ρε. Στη φάση του πέναλτι γίνεται όμως το λάθος. Offside σηκώνει ο Κόπης. Διαμαρτύρονται οι παίκτες και κάποιοι φίλαθλοι εδώ πέρα για το offside αυτό, το οποίο φάνηκε άλλος παίκτης να offside και άλλο να σήκωσε ο επόπτης. Παρ' όλα αυτά μετράει η υπόδειξη του πρώτου βοηθού. Και τις ομάδες της Χαλκιδικής, οι οποίες είναι πιο δυνατές από ποτέ, όσο τις θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι γινόταν πολύ παλαιότερα. Αλλά και για τις... Να δούμε λίγο αυτή τη φάση τώρα μέσα στην περιοχή που γίνεται, αλλά και για τα τμήματα υποδομών της Χαλκιδικής και τις μικρές ομάδες, αλλά και τα πρωταθλήματα υποδομών της Χαλκιδικής, τα οποία έχουν αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια και πιστεύω ότι είναι και ένα από τα καλύτερα και προαθλήματα της Ελλάδος πλέον. Να δούμε όμως αυτή τη φάση τώρα μέσα στην περιοχή, το tackling. Η μπάλα δεν βγαίνει ούτε out, ούτε όμως φαίνεται να μην βγει και κανένας. Την πιάνει ο τερματοφύλακας. Κάποιες διαμαρτυρίες τώρα ότι δεν είχε το δικαίωμα να την πιάσει ο τερματοφύλακας. Όμως περνάει 15 λεπτά ακόμα για τη λήξη του αγώνα. Τώρα όμως γίνεται η σέντρα, μια κεφαλιά ψαράκι. Μια καλή προσπάθεια. Φάουλ τώρα με τον Νταμαρλή. Τώρα ακούτε και λίγες φωνές, είμαστε με συγκεκριμένα με τον κόσμο, οπότε και αυτό μες στο πρόγραμμα είναι. Νταμαρλής τώρα γεμίζει. Λουκάκης τώρα από το πλάι. Λουκάκης μπαίνει μες στην περιοχή, κάνει τη σέντρα. Ένα ψιλοάτσαλο διώξιμο εκεί. Η μπάλα είναι ακόμα σε πόδια φιλοξενουμένων. Η σέντρα, κεφαλιά. Η δεύτερη κεφαλιά.
το γκολ και το γκολ. 1-1 λοιπόν, ισοφαρίζει η Σουφαρίζη Σάρτη και βλέπετε εκεί πέρα πώς το παρηγυρίζει. Δεν ξέρω ποιος, ίσως ήταν ο Μελίσης, δεν ξέρω ποιος ήταν. Αγράφει η κάμερα. Ίσως ήταν ο Μελίσης, πήγαν και οι ποδοσφαιριστές εκεί πέρα και στην κάμερα που έχουμε πίσω από την εστία. Ελπίζω να μην την κουνήσαν πολύ, οπότε να συνεχίζει να γράφει. Έλα εκεί! Έλα! Έλα! Λύσεις, τρεις με τρεις είναι. Λύσεις δίνει στο Λουκάκι, μέσα στην περιοχή αυτός. Κάνει και μια σέντρα σουτ. Και ακριβώς εδώ πέρα είναι και η λήξη του αγώνα. Σίγουρα βλέπουμε εδώ τους παίκτες της Σάρτη στον πάγκο αριστερά μας να πανηγυρίζουν. Έτσι όπως εκτελήσει ο αγώνας, σίγουρα διατηρήσαν το αίτητο και φεύγουν με το βαθμό το αίτητο. Αλλά το ότι ακόμα δεν χάσανε και βρεθήκαν πίσω στο σκορ. Αυτά λοιπόν σήμερα από το γήπεδο των Μουδανιών.